Δίνει πόδια σε ανάπηρους σκύλους, γάτες, κουνέλια, ινδικά χειρίδια, χελώνες, κατσίκες, αλεπούδες μέχρι και αρκούδες. Ο λόγος είναι το Βασίλη Τζιγκούρα, ο οποίος κατασκευάζει αναπηρικά αμαξίδια για ζώα. Από το 2015 μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει 1.300 αμαξίδια, δίνοντας με τον τρόπο αυτό ζωή στα ανάπηρα κατοικίδια και άγρια ζώα, τα οποία μπορούν πλέον να περπατήσουν και να τρέξουν. Για σκύλους, γάτες, μια χελώνα, τη μοναδική αρκούδα στον κόσμο που κινείται με αμαξίδιο είναι στον Αρκτούρο. Ο κόσμος ήθελε απεγνωσμένα να δει τα ζώα του να περπατάνε. Ήταν υδραυλικός και ξεκίνησε για χόμπι τις αυτοσχέδιες αυτές κατασκευές, ενώ στη πορεία δημιούργησε εργαστήριο κατασκευάζοντας αναπηρικά αμαξίδια για ζώα από αλουμίνιο. Ξεκίνησα να φτιάχνω αναπηρικά αμαξίδια από σωλήνες σύνδρευσης, αποχέτευσης και τέτοια. Συνδυαστικά με το ότι λατρεύω τα ζώα, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί, ξεκίνησα να φτιάχνω αμαξίδια και είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, ο σκελετός. Έχει οι μάντες, υπολεργικά μαξιλαράκια, υφάσματα. Ο ίδιος μας περιέγραψε συγκλονιστικές ιστορίες, αλλά και τα αισθήματα χαράς και ανακούφισης από τους ιδιοκτήτες των ζώων, πολλά από τα οποία είναι γέρικα, πέρα από τα κακοποιημένα και τραυματισμένα στους δρόμους. Με ένα σκυλάκι το οποίο πετάχτηκε, ας το πούμε, από την αυλή του και το χτύπησε αυτοκίνητο και από την οικογένεια τέλος πάντων που το είχε, το ένα το παιδί ήταν κοφό. Με το που βάλαμε το αμαξίδιο στον σκυλάκο, το παιδί άρχισε να κλαίει και έβγαζε έτσι κάποιες κραυγούλες μην μπορώντας να μιλήσει. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Και στην Κρήτη αρκετοί πολίτες χαμογελούν και πάλι, αντικρίζοντας τα ανάπηρα κατοικίδια τους να τρέχουν και πάλι. Είναι πολλά γεροντάκια, πολλά ηλικιωμένα. Αυτό είναι συγκινητικό. Και το αδέσποτο στη βιομηχανική περιοχή, η Ντίβα, χρησιμοποίησε ένα αναπηρικό αμαξίδιο πριν αποβιώσει, δίνοντας δικαίωμα στη ζωή για τα ανάπηρα ζώα. Το θέμα που θα αναπτύξει ο Βασίλης Τζιγκούρας αύριο το απόγευμα στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Stray Action, που διοργανώνει η φιλοζωική ομάδα Σύριος με την στήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Είναι πολιτισμός τέλος. Και η φιλοζωική παιδεία είναι πολιτισμός, αλλά εδώ στην Ελλάδα θέλουμε δουλειά ακόμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις για παιδιά, ομιλίες σε θέματα προστασίας των ζώων, καθώς και συναυλία. Οι Pink Tails που θα ξεκινήσουν, το φωνητικό σύνολο Τσουγκράνες, η Motive και ο Μάνος Παπαδάκης έχουν προετοιμάσει μια πολύ όμορφη γιορτή. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που προσφέρουν και θέλουμε να τους ανταποδώσουμε αυτή την πολύ μεγάλη βοήθεια που είτε ομαδικά είτε ατομικά προσφέρουν. Θα υπάρχει σε όλη τη διαδικασία της εκδήλωσης και η συγκέντρωση τροφών, αποπαραστητικών και φαρμάκων, τα οποία προφανώς θα διατεθούν στα αδέσποτα ζώα της πόλης μας και όχι μόνο.